Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λίγα λόγια για τον κύριο Δημήτρη Κανελόπουλο. Η σύλληψη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το έτος 1956. Αποφύτησε ως σημεοφόρος το 1961. Εστάλει από το ναυτικό στις Ηνωμένες Πολιτείες για την εκπαίδευση ως βατραχάλογος των ΣΥΛΣ. Επέστρεψε το 1962 και τοποθετήθηκε ως υποδιοικητής της Διοίκησης Βατραχανθρώπων. Μετέβει τη διετία 1964-1965 στην Κύπρο. Υπηρέτησε επί 4 χρόνια κυβερνήτης αποβατικών πλοίων και συνταξιοδοτήθηκε από το ναυτικό το 1976. Προσελήφθη από το δηληστήριο της Motor Oil το 1983 και παρέμεινε ως Διευθυντής Διοικητικού Ασφαλείας και Δημοσίων Σχέσεων, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε το Σεπτέμβριο του 2024 για δεύτερη φορά. Κύριε Κανελόπουλε. Κύριε Μανιάτη, θα μας κάνετε την τιμή και σαν παλιός Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος και σαν Ευρωβουλευτής να είστε μαζί μας για αυτό που είπα πριν, για να τιμήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι Κορίνθιος. Εγώ θα προσθέσω μία λέξη στο βιογραφικό. Οποτεδήποτε ζητάγαμε κάτι από τον κύριο Κανελόπουλο, έλεγε ότι είναι υποχρέωσή μου να κάνω και το παραπάνω. Για μία ακόμη φορά σας ευχαριστούμε και να ξέρετε και κάτι. Έχετε δώσει και ένα φωτεινό παράδειγμα, έτσι ώστε μας έχετε δώσει και κοιτάω αυτή τη στιγμή τον αντικαταστάτη σας, οτιδήποτε να ζητάμε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε εσάς για το τι μας έχετε δώσει. Να είστε καλά, σας εύχομαι υγεία και να είσαστε πάντοτε κοντά μας. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι κύριοι των διαφόρων επιμελητηρίων, κυρίες και κύριοι που επιτιμήστε προσκεκλημένοι, είναι ιδιαίτερα αυτή η στιγμή για μένα, διότι συνταξιούχος πλέον, κάποιοι άνθρωποι με θυμηθήκανε. Και αυτό το πράγμα είναι πολύ συγκινητικό για μένα και ευχαριστώ τον κύριο Πρόεδρο, ιδιαιτέρως. Θα πω όμως και κάτι άλλο το οποίο το ξεκίνησε ο ίδιος ο κύριος Πρόεδρος. Εγώ κατάγομαι από την Αταλάντη Λοκρίδος. Μετά όμως από 40 χρόνια στην Κορινθία, πράγματι νιώθω Κορίνθιος και όχι Στερολαδίτης. Θα ήθελα να αναφέρω ότι εάν έκανα κάποιο έργο στην περιοχή Κορινθίας, αυτό το οφείλω σε δύο ανθρώπους, οι οποίοι ουδέποτε αρνηθήκανε να παράσχουν βοήθεια στην Κορινθία. Και αυτοί είναι ο Βαρδής Βαρδινογιάννης και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, οι οποίοι, όπως είπα προηγουμένως, ουδέποτε αρνηθήκανε βοήθεια. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Εύχομαι να έχετε καλό καλοκαίρι και χωρίς φωτιές. Πιστεύω να συμφωνούμε όλοι σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ χαίρομαι που ανεβαίνω στο βήμα για να βραβεύσουμε έναν άνθρωπο που με την προσωπική του πορεία έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ανάπτυξη και την κοινωνία της Κορινθίας. Λυπάμαι που το πρωί δεν κατάφερα να είμαι μαζί σας για να πούμε για τα ενεργειακά μας και τα ευρωπαϊκά μας, αυτά που θα ήθελα να ανταλλάξουμε μεταξύ μας. Σας το χρωστάω, σας το χρωστάω. Όπως σας χρωστάω και επίσκεψη στις Βρυξέλλες, έτσι.
Αυτό που θέλω να σας πω όμως, με αφορμή το ότι βραβεύουμε έναν κορυφαίο άνθρωπο μιας κορυφαίας ενεργειακής επιχείρησης της χώρας, είναι ότι αισθάνομαι περήφανος ως Έλληνας που η Motor Oil και άλλοι ενεργειακοί όμελοι της χώρας έχουν τραβήξει και προχωρούν με βήμα πολύ γρήγορο στα θέματα της πράσινης μετάβασης, της πράσινης ανάπτυξης, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα, το παγκόσμιο πρόβλημα του πλανήτη, που είναι η κλιματική κρίση. Γι' αυτό νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, περήφανοι, γιατί έχουμε στον τόπο μας επιχειρήσεις και ανθρώπους που τραβάνε μπροστά, και τραβάνε μπροστά όχι μόνο, όπως είπε ο κύριος Αποστολόπουλος, για την τσέπη τους και το επιχειρηματικό τους συμφέρον, αλλά και για την καρδιά τους και για το καλύτερο μέλλον του πλανήτη. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω και με τα νέα μου καθήκοντα ως Ευρωβουλευτής και ως Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ότι θα σταθούμε δίπλα στα επιμελητήρια, κυρίες και κύριοι των επιμελητηρίων, δίπλα στην Κορινθία. Πρόεδρε Αργολίδου, Κορινθία, έτσι κι αλλιώς είμαστε μαζί. Αλλά θέλω επίσης και να πω στον κύριο Κανελόπουλο και σε όλους τους ανθρώπους της ενέργειας ότι μπορούμε να κοιτάξουμε αισιόδοξα το μέλλον. Η επόμενη πενταετία της θητείας του Ευρωκοινοβουλίου που ξεκινά στις 16 Ιουλίου, θέλω να ξέρετε ότι θα είναι μια πενταετία αγώνα, προσπάθειας και πολύ καλύτερης και μεγαλύτερης προσφοράς στην κοινωνία και την ανθρωπότητα. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το λόγο για το κοινό συμβάνι. Δηλαδή ολοκληνιάζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.